Κύριε Πρόεδρε, μετά την επιστροφή μας από τη σύντομη ανάπαυλα των Πασχαλινών διακοπών, εισερχόμαστε πια στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Θέλω και με την ευκαιρία της συνάντησής μας να επαναλάβω την ανάγκη για όσο το δυνατόν πιο μαζική συμμετοχή σε μια πολύ σημαντική εκλογική διαδικασία, η οποία τελικά αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, καθώς αυτά τα οποία θα αποφασιστούν στην Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια, είναι βέβαιο ότι θα έχουν επιπτώσεις και εντός της πατρίδας μας. Η Ήπειρος μας βρίσκεται μπροστά σε πολύ σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε το 2019, την τελευταία φορά που είχαμε ευρωεκλογές. Πολλά σύννεφα πια σκιάζουν τον ουρανό της Ευρώπης και θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και με θάρρος. Είτε μιλάμε για μια αμυντική πολιτική στην οποία πρέπει να κινητοποιήσουμε περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους, στην συνέχιση μιας αυστηρής ελλαδικής πολιτικής ως προς την ανάγκη φύλαξης των εξωτερικών συνόρων, την ανάγκη της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ώστε να μπορούμε επίσης όλοι να ανταγωνιζόμαστε τις ΗΠΑ και την Κίνα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία πιστεύω ότι αφορούν κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, και γι' αυτό και θεωρώ ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές όσο το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας θα ενισχύσει τελικά και την ίδια την νομιμοποίηση της χώρας να διεκδικεί περισσότερα στα ευρωπαϊκά φόρα. Θέλω να ευχηθώ αυτή η προεκλογική περίοδος να διεξαχθεί ήρεμα και επιφάλεια. Λυπάμαι για το γεγονός ότι βλέπω και πάλι ενδείξεις πολύ έντονης πόλωσης από άλλα κόμματα ως προς τον τρόπο τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο για την Ευρώπη και να μείνουμε μακριά από τοξικότητες και διχασμούς, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι η ευχή μου αυτή θα εισακουστεί. Το δεύτερο θέμα για το οποίο θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε και να σας ενημερώσω αφορά την επίσκεψή μου στην Άγκυρα, η οποία θα λάβει χώρα την επόμενη Δευτέρα, ανταπόδοση της επίσκεψης του Πρόεδρου Ερντογάν του περασμένου Δεκεμβρίου. Και θέλω καταρχάς να εκφράσω και δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά μου, διερμηνώντας πιστεύω τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων για την παντελώς αχρίαστη μετατροπή ενός ιστορικού Βυζαντινού επεμένους της μονής της χώρας σε τζαμί. Πιστεύω μια ενέργεια η οποία προσβάλλει την πλούσια ιστορία της ίδιας της Κωνσταντινούπολης ως ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως και θα θέσω στον Πρόεδρο Ερντογάν όταν τον συναντήσω. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια αξιολόγηση αυτής της προσπάθειας επαναπροσέγγισης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η οποία σίγουρα σε αρκετά επίπεδα έχει δείξει μετρήσιμα αποτελέσματα. Προσεγγίζουμε πάντα τις συζητήσεις μας με την Τουρκία με αυτοπεποίθηση και χωρίς αυταπάτες ότι οι τουρκικές θέσεις δεν θα αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Παρά τα αυτά, θεωρώ επιβεβλημένο και όταν διαφωνούμε, η διάδρομη επικοινωνίας να είναι, τα κανάλια επικοινωνίας να είναι πάντα ανοιχτά και να μπορούμε να συνομιλούμε με ειλικρίνεια και όταν διαφωνούμε, να διαφωνούμε χωρίς εντάσεις και χωρίς αυτό να προκαλεί πάντα κλιμακώσεις στο πεδίο όπως δυστυχώς είχαμε δει τα προηγούμενα 4 χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα και εγώ να ευχηθώ σε όλους με την αφορμή της συνάντησής μας χρόνια πολλά στην Έστη για τις μέρες που πέρασαν. Έχουμε ένα δρόμο ενδιαφέροντα, ίσως και δύσκολο μπροστά μας, αλλά έχουμε συνηθίσει σε αυτά. Οι ευρωπαϊκές εκλογές πράγματι είναι μια σημαντική πρόκληση, ειδικά στη συγκυρία που διανύουμε, γιατί η Ευρώπη έχει πετύχει πάρα πολλά σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως έχει να αντιμετωπίσει και μια σειρά από προκλήσεις. Την κλιματική κρίση, την ενεργειακή κρίση,
την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Μην ξεχνάμε ότι και εκεί υπάρχει μια σημαντική ανθρωπιστική κρίση. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, την πατρίδα τους, να μάχονται για τις ευρωπαϊκές αξίες και φυσικά την τεράστια ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Όλα αυτά είναι μια σειρά από πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει και η χώρα μας παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαχείριση, γιατί πρέπει να έχει ενεργή φωνή πάντοτε, όπως και προσπαθεί να έχει, και ταυτόχρονα βέβαια να υπερασπίσει τα δικά της συμφέροντα. Νομίζω λοιπόν ότι ο σημαντικός δρόμος εδώ είναι η συμμετοχή, γιατί η συμμετοχή είναι στις εκλογές, είναι στην ουσία συμμετοχή στη διαμόρφωση του κοινού μας ευρωπαϊκού μέλλοντος. Και αυτό είναι κάτι που δεν είναι μόνο προνόμιο, είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας. Και εύχομαι να το αντιληφθούν έτσι οι συμπατριώτες μας. Πράγματι, οι σχέσεις με τους γείτονες, οι καλές σχέσεις με τους γείτονες και η διατήρηση του διαλόγου είναι εκ των ουκάνευ, είναι αναγκαίο πάντοτε. Γιατί έτσι μπορεί κανείς να έχει όχι μόνο την ειρήνη και τις καλές συνθήκες καλής γειτονίας, όπως είπα, αλλά να μπορεί να περνάει και τα μηνύματα που θέλει όταν χρειάζεται. Αλλά δυστυχώς δεν έρχονται πάντα όλα ομαλά. Διανύουμε μια ικανοποιητική περίοδο σε κάποιους τομείς. Αυτό τώρα πάλι το θέμα της λειτουργίας ως τεμένους της μονής της χώρας δεν δίνει το καλό μήνυμα. Με ποια έννοια? Ότι η μονή της χώρας είναι ένα οικουμενικό μνημείο, δεν είναι απλώς ένας ορθόδοξος ναός. Είναι ένα οικουμενικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Και υπ' αυτή την έννοια δεν αντιλαμβάνομαι κι εγώ, προφανώς οι πολιτικές εκτιμήσεις είναι διαφορετικές, έκανα τις εκτιμήσεις η Τουρκία, αλλά πρέπει αυτό να γίνει αντιληπτό, ότι όταν θέλουμε να έχουμε καλή σχέση, σχέση καλής γειτονίας, καλή σχέση με την Ευρώπη, σεβόμαστε τις κοινές αξίες. Και η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, και μάλιστα δεν έχει αυτό τον οικουμενικό χαρακτήρα, είναι εκ των ουκάνευ, είναι κάτι που δείχνει το σεβασμό μας στις αξίες αυτές. Εύχομαι να γίνει αυτό και αυτό αντιληπτό. Και καλή επιτυχία και στο ταξίδι σας με την ευκαιρία.